Περισσότερο φως στα όσα συνέβησαν πίσω από τις κλειστές πόρτες κατά τη διάρκεια των συνομιλιών για επίλυση του Κυπριακού στην Ελβετία δίνει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μέσα από τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Ασκώντας έντονη κριτική για τη στάση του κατοχικού ηγέτη στο Κραν Μοντανά γύρω από τα ζητήματα των εγγύσεων και της ασφάλειας, ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς αποκαλύπτει ότι ο Τούρκος Υπουργός των Εξωτερικών πριν από την ολοκλήρωση της πενταμερούς διάσκεψης είχε πει πως αν οι Τουρκοκύπροι ήταν ευτυχείς με όλα τα στοιχεία του πακέτου, θα μπορούσε να ζητήσει από την κυβέρνηση της χώρας του να επιδείξει περισσότερη ελαστικότητα στο θέμα της ασφάλειας, η οποία ωστόσο δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι και την κατάργηση των εγγύσεων. Στο σημείο αυτό, το βάρος της ιστορικής ευθύνης το φέρει κυρίως ο κύριος Ακκιντζή, που είπε πως οι Τουρκοκύπροι δεν δέχονται την κατάργηση των εγγύσεων, δεν δέχονται την πλήρη αποχώρηση των στρατευμάτων και δεν είναι ικανοποιημένοι από τα όσα υπό αίρεση τους δόθηκαν στα άλλα σημεία του πακέτου. Έτσι, αν υπήρχε έστω και μια μικρή χαραμάδα για διαφοροποίηση από τον κύριο Τσαβούσογλου, του έδεσε τα χέρια ο κύριος Ακκιντζή. Χαρακτηρίζει την ίδια ώρα ψευδή τον ισχυρισμό πως η Συμφωνία Επίλυσης του Κυπριακού ήταν στο τραπέζι του Κραν Μοντανά, αλλά η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν την πήρε. Διευκρινίζοντας πως ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ επιχείρησε μια στρατηγική συνεννόηση ανάμεσα στα δύο μέρη σε έξι σημεία, στα οποία, εάν υπήρχε συμφωνία, όπως είπε, θα ακολουθεί το μια αποφασιστική όθηση. Η εισήγηση που απερίφθη κατηγορηματικά διευκρίνησε από την τουρκική πλευρά. Ας ερωτηθεί επιτέλους η Τουρκία ή η τουρκοκυπριακή ηγεσία αν δέχονται, έστω υπό τους δικούς τους όρους, είτε την άμεση κατάργηση των εγγυήσεων και των επεμβατικών δικαιωμάτων, είτε την πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων. Χρειάζεται να προσθέσω ότι η προσπάθεια για λύση σημαίνει απελευθέρωση, απαλλαγή από την κατοχή και επανένωση. Είναι λύση οτιδήποτε δεν περιλαμβάνει τα θεμελιώδη αυτά στοιχεία. Ο διαπραγματευτής της ελληνοκυπριακής πλευράς εκφράζει ακόμη την άποψη πως στη Νέα Υόρκη για πρώτη φορά στην ιστορία του Κυπριακού η δική μας πλευρά κατάφερε να αναδείξει την ουσία του προβλήματος που είναι ο υπερκαθοριστικός ρόλος της ασφάλειας των εγγυήσεων και των στρατευμάτων.